Λοιπόν, λίγο να τα βάλουμε στη σειρά τώρα. Γιατί πάω εκεί που μου αρέσει να προστινάει η ψυχούλα μου. Έχει τόσο όμορφα προστινήματα εκεί. Πάω Μυτιλίνη. Έρχομαι Μυτιλίνη. Έρχομαι στη Λέσβο μου. Αχ, Θεέ μου. Πω, τι να πω και τι να ομολογήσω. Ακούστε τώρα. Κυριακή απόγευμα, φτάνω εκεί. Και φεύγω Παρασκευή, μια εβδομαδούλα θα είμαι εκεί. Και ξέρετε γιατί έρχομαι. Γιατί πονάω τώρα που έχετε τους σεισμούς και θέλω να έρθω να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά για να φύγει ο φόβος. Για να φύγει ο φόβος. Και δεύτερον, και σπουδαιότερον, να είμαι εκεί στις γιορτές από την εκκλησία και από την ενορία που ήταν ο παπαφώτης μας, ο παπαφωτάκος μου, η αγάπη μου, τον αγαπάω, τον λατρεύω. Θεέ μου, δεν υπάρχει σαν τον παπαφώτη μέσα στην καρδιά μου. Τον λατρεύω. Την Κυριακή λοιπόν φτάνω στην Μυτιλίνη. Τη Δευτέρα το απόγευμα, 16 του μηνός, θα είμαι στον Τρίγωνα, εκεί στο Πλωμάρι δίπλα, για να κάνουμε τον εσφαιρινό του Αγίου Αντωνίου, που είναι η εκκλησία στον Τρίγωνα, εκεί που λειτουργούσε, εκεί που μιλούσε με το Θεό, με το Θεούλη, ο Παπαφώτης. Και μου είπανε να μιλήσω και όλας, ναι ρε, θα έρθω να μιλήσω, χαζομάρες θα πω, αλλά να μιλήσω όμως. 5 η ώρα είναι ο εσφαιρινός. Και την άλλη μέρα το πρωί θα κάνουμε τη Θεία Λειτουργία. Θα είναι και ένας πολύ φίλος μου δεσπότης, ο πατήρ Χρυσόστομος, από την Μπουκόμπα. Εντάξει, τον αγαπάω. Και είναι και από εκεί. Δικό σας είναι, Φλωμαρίτης είναι, από την περιοχή είναι. Και θα μείνω και την Τρίτη το απόγευμα. Και μετά θα κατεβώ να μείνω 2 μέρες στο μοναστηράκι του Αγίου Ραφαήλ και εκεί το αγαπάω. Όλα τα αγαπάω και αγιάσω, θα πάμε και μανταμάδο, θα πάμε στον Αρχάγγελο, παντού θα πάμε. Και σας θέλω όλους μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά, σ' αγαπάω τη Λέσβο, αγαπάω τη Μυτιλίνη, αγαπάω όλα εκεί. Πάμε λοιπόν, ελάτε. Ειδικά στον εσπερινό σας περιμένω όλους. Παπαφώτης, 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 η καρδούλα μου.